Έχουν συμπληρωθεί ήδη 5 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή. Πολύ νέος, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο Δημήτρης Στεφάνου. Είχα την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω όταν μου ανατέθηκε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που τον συνάντησα στο πολιτικό μου γραφείο, πριν ακόμα αναλάβω το Υπουργείο. Δεν τον είχα γνωρίσει μέχρι τότε, αλλά είχα ακούσει τόσα καλά λόγια που θεωρούσα αυτονόητο ότι έπρεπε να του ζητήσω να παραμείνει στην θέση του και να εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Και παρότι ήταν ήδη καταβεβλημένος σωματικά, δεν δίστασε να πει το ναι. Σε αυτόν τον ένα χρόνο, 13 μήνες που είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε, γνώρισα έναν σπουδαίο άνθρωπο και έκανα ένα καλό φίλο. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την αφοσίωση του Δημήτρη στο καθήκον. Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενσάρκωνε την έννοια του κρατικού λειτουργού έτσι όπως τους φανταζόμαστε ή έτσι όπως πρέπει να είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διεκδίκησε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο έκανε για να υπηρετεί τη χώρα του. Δεν έβλεπε ποτέ το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα ως ένα σκαλοπάτι για να ανέβει στην πολιτική ή την κομματική ιεραρχία. Και για μένα ήταν μεγάλη τιμή ότι τον γνώρισα, ότι συνεργάστηκα μαζί του και ότι με περιέβαλε με την φιλία του. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μία από τις τελευταίες κουβέντες που μου είπε, διότι ήμουνα μαζί του τις τελευταίες στιγμές του, ότι βρήκε τη δύναμη όταν ο ίδιος έβλεπε το τέλος να πλησιάζει, να μου πει να μην σταματήσω ποτέ τις μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η τελευταία του κουβέντα, τελευταία κουβέντα που μου είπε. Και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και τότε έδωσα στον εαυτό μου μία υπόσχεση ότι αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε με κάποιο τρόπο να τον τιμήσουμε. Και τον τιμούμε σήμερα με αυτόν τον σεμνό τρόπο, όπως ο ίδιος θα επιθυμούσε, με την οικογένειά του, με τους φίλους του, τους συνεργάτες του, και είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε ίσως να είναι εδώ σήμερα, με το να δώσουμε σε αυτήν την αίθουσα, που από εδώ και στο εξής θα είναι η αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, το όνομα του Δημήτρη. Νομίζω ότι αυτό θα ήθελε, και νομίζω ότι από εκεί που είναι θα χαμογελάει με ικανοποίηση. Έχω επίσης πίσω μου κάποια από τα βιβλία του, από την συλλογή του, που η οικογένειά του, η σύζυγός του, είχε τη χαρά να μου προσφέρει, θυμίζοντας μου με αυτόν τον τρόπο ότι ο Δημήτρης, εκτός από εκπληκτικός κρατικός λειτουργός, ήταν και ένας άνθρωπος εξαιρετικά διαβασμένος, εξαιρετικά μορφωμένος, ο οποίος πίστευε ότι σε κάθε πρόβλημα υπάρχει μια απάντηση. Δεν μπορούσε να δεχθεί ποτέ ότι υπάρχουν πράγματα που δεν γίνονται, αρκεί να δουλέψει κανείς πολύ σκληρά, να λάβει υπόψη του τα πραγματικά δεδομένα. Και παρότι ο ίδιος είχε το δικό του ξεχωριστό ιδεολογικό στίγμα, εξάλλου δεν προερχόταν από τον πολιτικό χώρο τον οποίο εγώ εκφράζω, νομίζω ότι ενωθήκαμε στην επιθυμία μας να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο αποκαλούμε εφαρμοσμένη πολιτική, που θα στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, και να μπορούμε τελικά να αφήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του το δικό του στίγμα. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε σε αυτή την αίθουσα το όνομά του και να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο έναν σπουδαίο, ένα ξεχωριστό άνθρωπο.